Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Ναι. Έλα Κοστέλα μου, τι κάνεις, πού είσαι? Εδώ. Εντάξει, χρόνια πολλά καταρχήν. Γιορτάζει σήμερα. Ναι, αυτός. Λοιπόν, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Είσαι, λέει, ό,τι καλύτερο έχω στη ζωή μου. Θα καταλάβεις. Δεν μας λέει ποιος, εσύ ξέρεις όμως. Ξέρω. Πες μου κάτι. Καλά, Αντωνάκης μου είναι. Αντωνάκης. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ, Κωστέλα μου. Το Κωστέλα από πού βγαίνει? Από Κωνσταντίνο. Και γιατί το λες Κωστέλα? Γιατί έτσι θέλαμε. Είναι πιο καλύτερο. Τι να κάνουμε, δεν φταίμε, ναι. Καμιά φορά μας τα φοράνε τα ονόματα. Έχεις δίκιο, Κωστέλα μου. Χρόνια πολλά έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα, Κωνσταντίνο. Δεν πειράζει, μια χαρά είσαι. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Παπάει, γεια, ωραία. Να μην σε λέμε Μιχάλη, να σε λέμε Μιχαήλ. Ακριβώς αυτό. Breakfast FM με τον Μιχαήλ. Ναι, πολύ ωραίο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Γεια σου, Μιχαήλ. Τι θέλεις τώρα εσύ? Μην τρίβεσαι εσύ στην κλίτσα του Τσοπάνη. Σε παρακαλώ. Μην έχεις νεύρα, σε παρακαλώ. Δεν έχω νεύρα. Αν το διάλογο εκεί. Μα όχι, με συγχωρείς. Μου τα δημιουργείται τα νεύρα και μετά μου λες μην έχεις νεύρα. Διαβάζω, λέει, η νέα μόδα που για να φαίνονται οι γυναίκες νεότερες είναι εδώ. Τρίβουν το πρόσωπό τους με πυρούνια. Το ήξερες αυτό? Όχι, για πες το. Τρίβουν με πυρούνια. Τα πυρούνια είναι πραγματικά καλά για το δέρμα. Σας φύγει πάρα πολύ αν του κάνετε εντριβές με πυρούνια. Η 60χρονη Huran είναι φανατική του Instagram, μάλιστα, και σχεδόν καθημερινά ενημερώνεται στα εκατομμύρια θαυμαστές της για τις νέες τάσεις της αισθητικής. Η αισθητικός τρίβει το πρόσωπο με δύο πυρούνια. Εσύ, Μιχάλη, τι άλλο θα μας πεις? Να το ρε. Πού τα βρίσκεις αυτά? Η ίδια απολαμβάνει τη στιγμή που τρυπάει απαλά το πρόσωπο. Παιδί μου, είναι το ψιλογδέρνει, αλλά ούτε. Είναι εκπληκτικό. Κοιτάξτε τι σημαίνει στο πρόσωπο με τα πυρούνια. Τα πυρούνια σφίγγουν το δέρμα, δοκιμάστε το και θα δείχνετε νεότεροι. Λέει στους διαδικτυακούς. Πια η Huran Καπουτζίδου. Όχι, Καπουτζίδου. Καπίτζου. Καπίτζου. Το αντίπα, σωστά. Τι μα, έχει βουλιά μέσα σήμερα. Θα σου κάνω αναπνοές μετά. Τι εννοείς? Πώς? Αγούμ! Όχι αγούμ, ρε παιδιά! Τι το αγούμ! 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 Όχι αγούμ! Άκουσε με, βρε Μιχάλη! Αγούμ! Τι, πού θα πάει, σε πόλεμο? Αγούμ! Παιδιά, δεν είναι αγούμ! Θα φύγεις κάτι, αγούμ! Παιδιά, θα χαλάσετε το ομ. Είναι ομ. Μιχάλη μου, το ομ δεν μπορείς να το κάνεις λίγο αδερφίστικο. Κάνε το αγούμ. Αγούμ. Να ηρεμήσει θέλουμε, όχι να καζώσει. Μάλιστα. Θέλω να πω το εξής, ότι πάρα πολλά στο κεφάλι μου αυτού του καιρό και τις επόμενες 2-3 μέρες. Δεν έχω νεύρα. Ξέρεις τι απει, να έρχονται κάποια νέα εδώ που διαβάζουμε από αυτά τα περίεργα. Και την ώρα που τα διαβάζω τα νέα και λοιπά, να σκέφτομαι, το βράδυ εκείνο, μετά μην ξεχάσω. Είναι λιγάκι μπέρδα. Μην σκέφτεσαι το βράδυ, σκέψου το τώρα. Έχω γίνει καΐδι. Καΐδι. Τι να κάνουμε, εμείς οι ψηλά αισθάνομαι. Είσαι ψηλά. Την Παρασκευή όμως θα ξεσπάσω στον πόλεμο. Θα σπρώξω όλα τα καθίσματα και μέσα στη θάλασσα. Να πάνε στην Αίγινα. Μη σου πω, πάνε πόρο. Σας έχω κάποια tips εδώ για να ξέρετε με στο γραφείο τι κάνετε, πώς θα στείλεις μήνυμα, ενώ email. Ναι. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα κάνεις. Μη γενικεύεις. Η χρήση του κλπ. Απαγορεύεται ρητά. Στο subject πρέπει να είσαι συγκεκριμένος. Σβήσε το forward. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Σβήσε το subject και γράψε κάτι που να δείχνει τι περιέχει το email. Στο subject καμιά φορά γράφουν forward. Ναι, γιατί άμα σου έχει στείλει άλλο και εσύ το ζε σε άλλον και ο άλλο το ζένει στο άλλον, είναι forward. Ναι, αλλά όταν είμαι εγώ δεύτερο ή ο τρίτο που το παραλαμβάνει για κάποιο λόγο, πού να ξέρω ποιο είναι το subject. Μιχάλη μου, δεν ξέρω πού θα πα το πρώτο. Στο διάβολο. Όχι, αυτό δεν. Παρακαλώ. Είσαι ήρεμο, βλέπω σήμερα. Μη γράφει επίγον. Γράψε σήμερα. Προτίμησε να μην σπέρνεις τον πανικό με τα μηνύματά σου, αλλά να είσαι αυτός που κρατάει την ψυχραιμία. Εγώ θα γράφω σως, άμα θέλω κάτι. Ούτε να καν. Σήμερα. Αυτό είναι το σωστό. Αν είσαι σοβαρή εταιρεία, μπορεί να πανικοβάλλονται οι υπαλλήλοι. Ναι. Οι υπαλλήλοι! Όταν κάνεις χειραψία. Είναι, ναι. Ρε παιδί μου, στο γραφείο είσαι. Εντάξει, μπορεί να μην τους γνωρίζεις όλους ή ήρθε κάποιος πελάτης. Ξεκινάς με οπτική επαφή και χαμόγελο. Δηλαδή τον κοιτάς, δεν είναι εγκομενικό αυτό. Ανοίγεις πλήρως την παλάμη σου. Μην είσαι αυτό το κουλάδι το, τα χέρια. Λες και συγχαίνεις να πιάσεις κατά. Φρόντισε η χειραψία σου να είναι σταθερή και όχι ασφυκτική. Ναι, είναι λίγο πολύ αντρικό. Η χειραψία είναι πάνω κάτω, δεν είναι προς πίσω. Γιατί προς πίσω είναι σαν να του τραβάς και να του το. Μιχάλη μου, είναι πολύ αντρικό αυτό, δεν τα μπορώ αυτά. Και σφίγγεις λίγο. Δώσε ένα χέρι να τελειώνει. Δώσε μου το χέρι, καμισό. Έλα, ναι. Όχι, πιο δυνατά, ρε. Σφίγγε το λιγάκι το χέρι. Με τις τρελές. Σφίγγε το χέρι. Να νιώσει ο πελάτης ότι από εδώ υπάρχει budget, ότι είναι σοβαρή επιχείρηση και να δώσει και αυτό το δικό του budget. Ρε Μιχαλή, ρέλησε. Πας έτσι και κουνείς το χέρι,
Θα πούνε, τι κάναμε, πάμε να φύγουμε. Οι γυναίκες εντάξει δεν πάνε να φύγουν, αλλά δίνουν όλη την παλάμη. Τι μισή θα δώσω, ρε Μιχάλη. Είναι κάποιοι που σου έρχεται μετά να ανοίξει την παλάμη και πει να. Ξέρεις τι, γιατί λίγο. Σε ευχαριστούμε. Καθόλου νεύρα σήμερα είσαι στην εκπομπή. Δεν έχω νεύρα. Όχι, τα. Εγώ. Εσύ. Πάτε στο διάλογο. Ο Σιρινάκης άνοιξε beach bar στη Βουλιαγμένη. Αλήθεια. Ο επιχειρηματίας και παραγωγός ερωτικών ταινιών Δημήτρης Σιρινάκης Ναόμ μετέτρεψε ένα παλιό Volkswagen σε ανοιχτό cocktail bar. Καλή γραμμές υπάρξεις, αποκαλυπτικά μαγιό, λάγνα βλέμματα και εξωτικά κοκτέιλ θα βρίσκονται στην παραλία της Βουλιαγμένης. Τέλεια. Θα γίνει της... Της Βουλιαγμένης. Αυτό. Οι δημότες της Βουλιαγμένης και οι χιλιάδες επισκέπτες κατά τους θερινούς μήνες έχουν ένα επιπλέον λόγο να επισκεφτούν την πλάζα κτίσης Βουλιαγμένης καθώς ο Δημήτρης Σιρινάκης. Δημιούργησε μια μικρή όαση που παραπέμπει στις παραλίες της Νότιας Καλιφόρνια. Το κοκτέιλ μπαλ είναι το Άρου κοκτέιλ μπαλ. Από τις πρώτες και άλλες μέρες λέει της λειτουργίας του προκλήθηκε συμφόρηση από τους ανυποψίαστους λουόμενους. Ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι τι είναι αυτό? Ναι. Οι οποίοι άρχισαν λέει, να δίνουν τα βιογραφικά τους ευελπιστώντας να τους προσλάβει έστω και ως κομπάρσους για την επόμενη παραγωγή που θα ετοιμάσει. Σε άλλο θέμα είναι αυτή. Ωραία. Ποια είναι αυτή? Η κολέτσα είναι αυτή. Η σεξι κολέτσα. Ναι, σεξι. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Και ποια είναι αυτή? Τι έγινε καλέ, μην με τρομάξεις. Η Χριστίνα κολέτσα. Πάλι ρε. Τι θα γίνει? Είναι σεξι. Κολέτσα. Ναι, είναι πολύ ωραία. Η ερωτευμένη Μιχάλη με τον συγγραφέα Δεγαμινιώτη. Αλήθεια. Την είδη και σου λέει δεν. Αχ, θεούλη μου. Τι ακούω. Πώς θα καταλάβεις ότι είναι έτοιμος για σχέση? Καλά, είναι απλό αυτό. Τι? Θα τον δεις. Θα έχει κατεβάσει τα παντελόνια. Έτοιμος για σχέση. Έτσι, Μιχάλη. Γιατί? Έτσι είναι η έτοιμη για σχέση. Έτοιμος. Από εκεί θα το καταλάβω. Από παλιά. Εξαπανέκαθεν. Εξαπανέκαθεν, ναι, ναι, ναι. Σε παρακαλώ. Τέλεια. Πώς, αν δεν είναι έτοιμος για σχέση, θα τον είδε. Αυτό μόνο. Όχι, βέβαια. Όταν αυτό γίνεται μόνο όταν θέλει σχέση. Ακριβώς. Με το που θα τον δω και θα τα κατεβάσει, θα πω νάτος. Ο άντρας της ζωής μου είναι έτοιμος τώρα. Ναι. Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Αυτό που βλέπεις, θα το βλέπεις για όλη τη ζωή. Πάει. Μου την κατέστρεψες την έρευνα. Ευχαριστώ. Πάω για διαφημιστικά. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.